Τις γιορτές των Χριστουγέννων περιμένουν για να δουλέψουν τα καταστήματα στην πόλη της Βέρειας. Οι ιδιοκτήτες τους θέλουν να προσελκύσουν τους καταναλωτές με ελκυστικές τιμές στα προϊόντα, καθώς όπως τονίζουν το προηγούμενο διάστημα η κίνηση ήταν αρκετά πεσμένη παρά τις προσφορές που υπήρξαν. Η αλήθεια είναι ότι πλέον ο κόσμος περιμένει να ψωνίσει από προσφορές και εκτόσεις, τύπου Black Friday, τύπου Λευκή Νύχτα. Τώρα περιμένουμε τις γιορτές. Δυστυχώς καταλήξαμε να δουλεύουμε συγκεκριμένες μέρες το χρόνο. Εννοείται το προηγούμενο διάστημα, στο δεκαήμερο, οι τιμές και η κίνηση στην αγορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πολύ καλές οι προσφορές. Τώρα, εν ώψη των εορτών, η κίνηση είναι πιο μειωμένη. Βέβαια, σε όλα τα καταστήματα της αγοράς Βέρειας οι προσφορές ισχύουν. Σε όλα τα είδη και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να δει την αγορά μας και τα προϊόντα μας. Η κίνηση είναι λίγο περιορισμένη αυτή τη στιγμή, γιατί υπήρξε δεκαήμερο και είχε προσφορές και ο κόσμος βγήκε. Τα μαγαζιά συνέχεια κάνουν προσφορές για να τραβήξουν τον κόσμο να βγει έξω. Γενικότερα, ο κόσμος στηρίζει τα μαγαζιά της Βέρειας. Νομίζω πως ναι. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους, αν και βλέπουν στα καταστήματα ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, παρόλα αυτά οι περισσότεροι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές. Παρόλα αυτά, περιμένουν τις γιορτές των Χριστουγέννων για να μπορέσουν να ψωνίσουν κάτι για τους ίδιους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τα μαγαζιά έχουν προσφορές. Το θέμα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει κίνηση, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί. Δηλαδή, βλέπεις έξω πολλοί κόσμος, αλλά ψώνια κρατάνε πολύ λίγοι. Τις γιορτές θα ψωνίσετε εσείς κάτι? Κάτι θα πάρουμε, αλλά περιορισμένα πράγματα. Καμία σχέση με πιο παλιά. Πώς σας φαίνονται οι τιμές καταστημάτων? Καλά. Καλές είναι. Καλές είναι, ανάλογα με το είδος, βέβαια, που, αν είναι πρόσφατες, ας πούμε, οι αγορές, αν είναι καινούργια τα είδη, είναι πολύ καλές οι αγορές. Περιμένετε τις γιορτές για να ψωνίσετε κι εσείς? Ναι, πρώτα ο Θεός. Πολύ καλά είναι. Έτσι έχουν, από το Black Friday που ήταν, έχουν μείνει χαμηλές. Εντάξει. Τις γιορτές τώρα θα κάνετε ψώνια εσείς? Μπα. Για ποιο λόγο? Ρούχα και όχι. Λόγω οικονομικού. Σχετικά τώρα με τα καταστήματα με ρούχα και τα λοιπά, εσείς πώς το βλέπετε, έχουν καλές προσφορές, μπορεί ο κόσμος να αγοράσει? Δεν πάω, αγόρι μου, δεν μπορώ να σε απαντήσω. Γιατί δεν πάτε? Γιατί δεν έρχονται, με φτάνουνε. Προσφορές έχει αρκετά καλές και προσιτές για τον κόσμο, απλά δεν έχει πολλή κίνηση. Γιατί αυτό, πού οφείλεται? Οφείλεται στην οικονομική κρίση. Ο κόσμος τώρα θα έρθουν Χριστούγεννα, θέλουν να ψωνίσουν τα κρέατα ή για το σπίτι, για τα παιδιά τους. Οπότε τα ρούχα λίγο τα έχουν στη δεύτερη μοίρα, πιστεύω. Από ό,τι βλέπω, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Οι καταστηματάρχες είναι πολύ προσγειωμένοι, θέλουν να ενισχύσουν την τοπική αγορά της Βέρειας. Γι' αυτό και οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές, λογικές, μέσα στα πλαίσια, τα λογικά είναι. Τώρα εσείς τα Χριστούγεννα θα αγοράσετε κάτι? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς να αγοράσεις κάτι. Για τους καταστηματάρχες της Βέρειας, το θετικό είναι πως οι κάτοικοι στηρίζουν την τοπική αγορά, κάτι που τους κάνει αισιόδοξους πως η κατάσταση μπορεί να αλλάξει.